Τελευταία μέρα τη εκπομπή, κυρίε και κύριοι, γρήγορα κάποιε ειδήσει. Καταρχήν, εδώ και να κάνει με το μεταφορικό ισοδύναμο. Πραγματικά δεν έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί των δικαιούχων. Από τον περασμένο Γενάρη είναι ένα τεράστιο θέμα το μεταφορικό ισοδύναμο, όπω επίση και η εξέλιξή του. Αλλά τώρα, πραγματικά που τα έχει ανάγκη ο κόσμο, θα πρέπει να αποδοθούν. Επίση, θα το παραπέμψουμε κατά τη Δευτέρα να έχουμε την δυνατότητα να συμμιλήσουμε την κυρία Αναστασία Σταυγιανού για μια σημαντική πρωτοβουλία του Συλλόγου Αγία Μαρίνα Παραδεισίου, που για μία ακόμη φορά παρήχαν πολύ σημαντικό υλικό στην Λέρο. Γι' αυτό έγινε μία αναφορά χθες από τον συνάδελφο τον Νίκο τον Γινατίδη. Επίσης, από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών της Ρόδου, ηρεμία στους πελάτες, συμπολίτες μας, διότι οι λογιστές πραγματικά, οι άνθρωποι μπαίνουν σε μία, αν θέλετε, ταχύρυθμη διαδικασία να κατανοήσουν την ομολογία με όσα ουσιαστικά συμβαίνουν καθημερινά δηλαδή, και χρειάζεται και ο χρόνος για να κατανοήσουν προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ή αν κάτι θέλετε, παρακαλώ κάντε υπομονή, αυτά αναφέρει η Ένωση. Επίσης, είχαμε διάφορα επεισόδια χθες στον Εύρο. Ξέρετε, με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στα βόρεια σύνορα της χώρας, διότι από τη μία ο Ερντογάν ψάχνει να βρει πώς θα κλείσει αυτό το οποίο ο ίδιος επικίνδυνα έπαιξε, τον κορονοϊό. Από την άλλη, συνεχίζουν έτσι κάποιοι, είτε αυτό το οργανωμένο κράτος, είτε οι ίδιοι μετανάστες που πιέζουν για να ανοίξουν τα σύνορά μας, να δημιουργούν αυτές τις εικόνες στον Εύρο. Χθες είχαμε μια φωτιά που μπήκε σε ένα δασάκι, έτρεχαν οι μετανάστες, έτρεχαν και οι δικοί μας να αντιμετωπίσουν κυρίως αυτή την επιθετική τακτική της Τουρκίας και μάλιστα διαστόματος του Υπουργού Εσωτερικών του Σοϊλού, ο οποίος είχε το θράσος να πει ότι ναι, έχουμε επιτεθεί, στέλνουμε διάφορα βεγγαλικά, διάφορα καπνού, κρότου, λάμψης και όλα αυτά τα οποία ρίχνουν εκεί στα βόρεια σύνορα. Πραγματικά είναι τραγική η συμπεριφορά της Τουρκίας. Είναι τραγική αυτοί οι άνθρωποι όπως συμπεριφέρονται. Τώρα, πολύ γρήγορα βλέπω μία ερώτηση από το ΚΚΕ για όλες τις μονάδες υγείας, προς τον Υπουργό δηλαδή, νοσοκομείο Ρόδο, νοσοκομείο ΚΟ, νοσοκομείο Καλύμνου, κέντρα υγείας σε όλα τα νησιά. Ερωτάτε αν στελεχωθούν τα νοσοκομεία, τι θα κάνει ο Υπουργός, μόνο προσωπικό και όλα τα σχετικά. Επίσης βλέπω ότι έχουμε προσφυγή, έτσι, αυτό πραγματικά είναι απίστευτο, προσφυγή στη δικαιοσύνη από 4 δικηγόρους. Θα συζητηθεί, αν συζητηθεί, στις 5 του Μάη στο 10ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση της κυβέρνησης με την οποία απαγορεύτηκαν οι λειτουργίες εκκλησίες και στις λοιπές, στις σκεπτικούς χώρους δηλαδή, εννοώ μοναστήρια και τα λοιπά, στα λοιπά, για τον κορονοϊό. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Επίσης, νέα επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Κεραμέους, από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, ζητούν δηλαδή κάποιες εξαιρέσεις, να επιτραπεί να τελούν τη Θεία Λειτουργία και στα μοναστήρια, εκεί που οι άνθρωποι ζουν έτσι κι αλλιώς με κοινοβιακό τρόπο, να επιτραπεί η τέλεση κηδιών και σε ναούς εκτός κημητηρίων, αφού σε πολλές περιοχές της χώρας τα κημητήρια δεν έχουν ναούς. Και βεβαίως έχουμε κάποιες άλλες σημαντικές ειδήσεις, αυτή που έχει να κάνει με την προστασία των καταναλωτών και την διευκόλυνση να κυκλοφορεί περισσότερο εύκολα το πλαστικό χρήμα. Από τη Δευτέρα, χωρίς τη χρήση πίν δηλαδή, αυτές οι ανέπαφες συναλλαγές στους χώρους που ακόμη παραμένουν ανοιχτοί, από τα 25 ευρώ πηγαίνει στα 50 ευρώ. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχουν χρήματα, έτσι, πιστωτικές κάρτες. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά. Τα υπόλοιπα για την Δευτέρα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και κυρίως μείνετε σπίτι.